Πάμε τώρα στο οικονομικό ρεπορτάζ. Πάμε να μιλήσουμε για φορολογικές δηλώσεις 2020 βέβαια, 2020, και για το επίδομα παιδιού. Πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Νόμου Ηρακλείου. Κύριε Χριστοφοράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλό απόγευμα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, θα πιάσουμε φορολογικές δηλώσεις που αφορούν βέβαια τα εισοδήματα για το 2020, σωστά? Σωστά. Είναι οι φορολογικές δηλώσεις λοιπόν με τα εισοδήματα του 2020, που ψυχολογικά και μόνο το πλατφόρμα της ΑΔΕΑ άνοιξε από 28 Μαΐου. Ναι. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σχεδόν ένα μήνα μετά το ψυχολογικό άνοιγμα, το τονίζω το ψυχολογικό άνοιγμα, έχουν υποβληθεί ελάχιστες δηλώσεις, περίπου 800.000 δηλώσεις, αν λάβουμε υπόψη μας ότι με βάση το τωρινό χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για φέτος λήγει στις 27 Οκτώβου. Φαντάζομαι ότι θα με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Με προλάβατε. Ξέρετε, φέτος είναι ίσως οι πιο δύσκολες και πιο περίπλοκες φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τα τελευταία... Για ποιους λόγους? 15-20 χρόνια. Είναι ακριβώς τα επιδόματα και τα επιδόματα στήριξης που δόθηκαν τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε φορολογούμενους πολίτες, εργαζόμενους επιχειρήσεις όλο το χρονικό διάστημα του 2020 λόγω της κρίσης, της οικονομικής κρίσης του COVID. Όλα αυτά τα επιδόματα πρέπει να αποτυπωθούν πάνω στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο άνοιξε την πλατφόρμα τουλάχιστον για τα φυσικά πρόσωπα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες φορολογουμένων ως προς τα φυσικά πρόσωπα, για τα νομικά θα μου επιτρέψετε να μιλήσουμε λίγο μετά, που μπορούν ή δεν μπορούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις με ασφάλεια. Φορολογικές δηλώσεις με ασφάλεια μπορούν να υποβάλουν μόνο οι φορολογούμενοι οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του κορονοϊού δεν ενεπλάκηκε καθόλου η οικονομική τους κατάσταση. Ναι. Με μέτρα στήριξης, δηλαδή εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα και αυτοί μόνο εφόσον δεν έχουν λάβει κάποιο έκτακτο επίδομα, γιατί για παράδειγμα οι εργαζόμενοι του τομέα της υγείας σε κάποιες κατηγορίες έχουν λάβει έκτακτα επιδόματα από ιδιωτικά ιδρύματα τα οποία δεν έχουν ανέβει ακόμα στο τάξης. Κυρίως όμως συνταξιούχοι, με συγχωρείτε, επίσης μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποβάλουν δηλώσεις. Και εδώ είναι οι κρίσιμες κατηγορίες. Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν τεθεί οι σχέσεις εργασίας έστω και για μία μέρα σε αναστολή, και αυτό γιατί το επίδομα αναστολής δεν έχει ανέβει στην πλατφόρμα της ΑΔΕ από το Υπουργείο Εργασίας, δεν μπορούμε να το προσυμπληρώσουμε οι φοροτεχνικοί. Άρα λοιπόν αναμένουμε το πότε το Υπουργείο Εργασίας θα ανεβάσει το συγκεκριμένο επίδομα. Δεν μπορούν να υποβάλουν σε καμία περίπτωση επιχειρήσεις ε3 ή μάλλον φορολογικές δηλώσεις, ή μάλλον μπορούν από σήμερα προς τη μέρα να υποβάλουν, με δεδομένο ότι μόλις χθες έληξε η προθεσμία για τη ΣΜΙΘ, της συγκεντρωτικής καταστάσης τιμολογίων, εν πάση περιπτώσει μια διαδικασία που απαιτείται να ολοκληρωθεί, να γίνουν διασταυρώσεις και να υποβληθούν οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ενώ σε κάποια ζητήματα απαιτούνται ακόμα διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα όμως, πέρα από την κατηγορία των... και να πούμε για τα νομικά πρόσωπα, με συγχωρείτε, ότι μόλις σήμερα, μόλις πριν από λίγο, άνοιξε η πλατφόρμα για το έντυπο ΝΗ, το δικό τους έντυπο ε1 που έχουμε συνηθίσει να λέμε, να μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις, και αυτό και σε αυτό έχουν εντοπιστεί ήδη τα πρώτα προβλήματα με μη ανάρτηση στοιχείων όπως οι παρακρατούμενοι φόροι. Στάση αναμονής από τη μία, αλλά πολλά προβλήματα, λάθη. Από την άλλη όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, ξέρετε τι γίνεται. Λίγουν προθεσμίες σε διάφορα επιδόματα, σε διάφορες δράσεις, ναι, συναρμόδιων Υπουργείων, όπως είναι το πρόγραμμα της ενίσχυσης των παγίων δαπανών, όπως έχει ονομαστεί. Η προθεσμία για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο λήγει 2 εβδόμου, με δικαιούχους επιχειρήσεις, περίπου το 40% των επιχειρήσεων, των πληττόμενων επιχειρήσεων είναι δικαιούχοι σε αυτό. Είναι αδύνατο να εκπληρωθεί μέχρι τότε. Δεν είναι ζήτημα αν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δεν προλαβαίνει σε καμία Μάλιστα. περίπτωση ένα λογιστήριο. Κύριε Χριστοφοράκη, να κάνουμε και ένα σχόλιο με το επίδομα παιδιού. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά γράφτηκαν σήμερα. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Λοιπόν, με το επίδομα παιδιού σήμερα πέρασε η διάταξη που δίνει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό, ούτως ώστε να εκδώσει την απόφαση για το επίδομα παιδιού. Ουσιαστικές αλλαγές δεν έχει.
παρά μόνο, και εδώ πάλι θα επιστρέψω στις φορολογικές δηλώσεις, να πούμε ότι η επόμενη δόση επιβεβαιώματος παιδιού που είναι να πληρωθεί 36, θα μπορεί να πληρωθεί μόνο στην περίπτωση που έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση. Να μην ανησυχούν όμως οι τηλεθεατές. Σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, δεν χάνεται η δόση. Απλά θα πληρωθούν δύο δόσεις στην επόμενη πληρωμή που προγραμματίζεται για 38. Ναι, ολοκληρώστε κύριε Χριστοφοράκη. Προγραμματίζεται για 38 λοιπόν. Να πούμε ότι δεν άλλαξαν τα όρια τα ισοπνευματικά κριτήρια. Ναι. Θα είναι όμως μεγαλύτερα τα ποσά που θα λάβουν οι πολίτες και αυτό γιατί λόγω των αναστολών είχαν μειωμένες αποδοχές. Κύριε Χριστοφοράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας παρήχατε.